Κύριο Δημήτρη Αλετράρη, ο διευθύνων σύμβουλο τη ΟΠΑΠ Κύπρο, ο οποίο είναι εδώ μαζί μου. Κύριε Αλετράρη, είδαμε στο τέλο τον μπάσκετ, το αθλητισμό να κυριαρχεί με τον καλύτερο τρόπο. Πώ ζήσατε εσεί αυτόν τον απίστευτο τελικό? Ήταν ένα πανέμορφο τελικό. Νομίζω όλοι το απολαύσανε. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μα τόσο στον Κεραυνό, όσο και στην ΑΕΚ που κέρδισε. Αυτά που ζήσαμε ήταν ανεπανάληπτε στιγμέ. Μα κράτησε στην αγωνία σχεδόν από το πρώτο λεπτό. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια και στην Ομοσπονδία. Η άρτια διοργάνωση ξέφυγε λίγο την περασμένη φορά, αλλά αυτή τη φορά πάρα πολύ καλά, διότι το ΕΒΑ αγωνίστης δεν κέρδισε. Δίκαια τελικά η ΑΕΚ κέρδισε τον αγώνα. Και συγχαρητήρια σε όλους. Και μια τελευταία ερώτηση, διότι βλέπω και την Ουρανία να ετοιμάζει για άλλη δήλωση. Η ΟΠΑΠ είναι δίπλα στο κυπριακό μπάσκετ. Θα συνεχιστεί ακόμη πιο δυνατή αυτή η σχέση της ΟΠΑΠ με το άθλημα? Βεβαίως θα συνεχιστεί. Είμαστε εδώ σύμμαχοι της κυπριακής κοινωνίας. Πολλές φορές το είπετε εσείς, αιμοδότες του κυπριακού αθλητισμού. Έτσι, όπως υποστηρίζουμε όλες τις ομοσπονδίες, όλο ο αθλητισμό και βεβαίως το μπάσκετ. Μία από τα πιο δημοφιλές άθλημα στην Κύπρο. Έτσι, θα είμαστε εδώ. Ωραία. Κύριε Αλετράρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε.